Ήταν σαν σήμερα, 6 χρόνια πριν, όταν η είδηση του τραγικού δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, πάγωσε τους πάντες. Μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετά τη σύγκρουση με όχημα που πέρασε από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω του και τυλίχθηκε στις φλόγες, νεκροί βγαίνουν από τα σωστικά συνεργεία ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο διασώστης Βαγγέλης Κελαράκης, που μαζί με τον Νίκο Μυρωδιά, ο οποίος κατάφερε την τελευταία στιγμή να βγει από το φλεγόμενο ασθενοφόρο ζωντανός, πήγαιναν στο Ρέθυμνο για εκπαίδευση. Οι μνήμες στο τρισάγιο που πραγματοποιήθηκε στο σημείο ζωντάνεψαν και πάλι σήμερα παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων των δύο αδικοχαμένων στελεχών του ΕΚΑΒ, που εργάστηκαν για τον συνάνθρωπο, προσέφεραν στο κοινωνικό σύνολο και άφησαν το υποτύπωμά τους ανεξίτηλο, όπως είπαν όλοι όσοι και σήμερα δεν τους ξέχασαν και δεν θα τους ξεχάσουν, όπως λένε, είτε περάσουν 6 ή 16 ή 26 χρόνια, καθώς όσο ζουν, οι μνήμες αυτές θα είναι χαραγμένες στην ψυχή τους. Οι συνάδελφοι δεν ξεχνάνε ποτέ, δεν τους ξεχνάμε, είναι σημαντικοί για μας. Είναι άνθρωποι που έχουν χαράξει μια πορεία και προσπαθούμε να τα ακολουθήσουμε. Τι να πω, νομίζω σήμερα είμαι, δεν ξέρω, είναι πολύ συγκεκριμένο σήμερα, γιατί πολλοί κόσμο σήμερα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι αν το βλέπουν από ψηλά, να το πω έτσι, πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Είναι μια μέρα μνήμης για τα δύο παιδιά που θυσιάστηκαν στο βωμό το, να σώσουν ανθρώπους, το να εκπαιδεύουν ανθρώπους, το να προσφέρουν στην κοινωνία. Και νομίζω το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι κάθε χρόνο να ερχόμαστε τέτοια μέρα να τους τιμούμε και να τους αποθέτουμε διαφόρο τιμής. Ανάμεσα στο πλήθος και ο Νίκος Μυρωδιάς, ο άνθρωπος που βγήκε από το ασθενοφόρο εκείνο το πρωί, χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης δεν τα κατάφεραν και αυτό, όπως λέει, είναι μέχρι και σήμερα ένα κομμάτι της ψυχής του που τον πονάει και που ποτέ ο χρόνος δεν θα καταφέρει να μετριάσει. Αυτή η μέρα με σημάδεψε και θα με ακολουθεί για πάντα. Το καταλαβαίνετε, δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε. Έτυχε, εγώ να ζήσω. Το ήθελε μάλλον ο Θεός. Πάντα έλεγα ήθελα να φύγουμε όλοι μαζί, αφού πηγαίναμε για ένα σκοπό όλοι μαζί, να φύγαμε όλοι μαζί. Έτυχε να ζήσω. Θα με ακολουθεί για όλη μου τη ζωή. Θέλω μόνο να πω ότι να μην τη ζήσει άλλος τέτοια στιγμή. Το παρόν στη σεμινή τελετή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο έδωσε και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κ. Τζανετής, που μετέφερε χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού αλλά και του αναπληρωτή Υπουργού Παύλου Πολάκη, διευκρινίζοντας ότι μόνο ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν τους επέτρεψαν να βρίσκονται και οι ίδιοι στην τελετή αυτή, ακόμη και αν το είχαν αρχικά προγραμματίσει. Μίλησε με σεβασμό στη μνήμη δύο ανθρώπων που σφράγισαν την πορεία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και σε ένα μέρος, ο δρόμος των οποίων πορεύονταν, αποτελεί τη βάση και για το μετέπειτα έργο που γίνεται στο ΕΚΑΒ με επίκεντρο τον άνθρωπο. Οι δύο άνθρωποι που χαθήκαν ήταν ξεχωριστοί και δεν είναι λόγια τυπικά αυτά που λέω. Και ο ένας ήταν ένας αληθινός πρωτοπόρος επίγουσας ιατρικής. Και είναι κρίμα που σήμερα που έρχεται η ώρα της ανάδειξης του κομματιού αυτού, της επίγουσας, ο Δημήτρης λείπει. Αλλά μας συντροφεύει το πνεύμα του. Και ο Κελαράκης όμως, ο πρόεδρος σωματείου, ήταν αληθινά ξεχωριστός διασώστης και συνδικαλιστής, με τελείως ευρωπαϊκό πνεύμα στην αντίληψή του, που πρότασε πάντα το συμφέρον του χρήστη, του πολίτη, του λαού, όπως θέλετε πέστατο, και όχι εκείνο της συντεχνίας και του μικροσφαίροντος.